Καλησπέρα, καλησπέρα Απόστολε. Ακριβώς στο σημείο εδώ, έξω από το χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής και του 15ου Νηπιαγωγείου Κομωτινής που συστεγάζονται. Πίσω μου βλέπεις, Απόστολε, το παγκάκι πώς έχει γίνει. Αυτό εδώ, Κώστα, μου επιτρέπεις λίγο. Αυτό εδώ είναι το παγκάκι το οποίο χθες είπαμε πριν στην έναρξη της εκπομπής ότι έφυγε το αυτοκίνητο επάνω. Τελικά υπήρξαν νέες πληροφορίες, νέες λεπτομέρειες και θέλω να δούμε, παιδιά, αν σας είναι εύκολο και τη φωτογραφία η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Κώστα, τελικά είχαμε... Μπράβο, αυτή είναι. Το παγκάκι σε αυτή την κατάσταση έφυγε ακριβώς το αυτοκίνητο πάνω σε εκείνο το παγκάκι. Με αποτέλεσμα, βλέπετε, να το σπάσει. Να πούμε ακριβώς, υπήρχε εκεί πέρα μία μητέρα με το βρέφος της. Βλέπουμε και το καροτσάκι. Ακριβώς. Να αρχίσω λίγο ανάποδα, ναι. Να πούμε ότι πέτυχαν και οι δύο εγχειρήσεις, όσο και το οκτάμινο βρέφος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πετυχημένη εγχείρηση από πολύ καλούς γιατρούς. Μεταχειρητική τώρα, βέβαια, περίοδος. Όπως και 30χρονη μητέρα στο Σιμανόπουλο Νοσοκομείο Κομωτινής. Πετυχημένες εγχειρήσεις. Αυτό είναι το καλό τέλος. Δηλαδή δεν υπήρξαν Τώρα εδώ το σημείο που βλέπεις, Απόστολε, να πω ότι όπως κατεβαίνει τώρα ένα αυτοκίνητο από την Αγία Σοφία, από την περιφέρεια προς τα κάτω, ναι. Είναι μονόδρομος. Έχει ένα stop γιγάντιο, θα λέγαμε. Δεν έχει προτεραιότητα. Ο άλλος ο δρόμος που είναι κάθετος έχει προτεραιότητα και πολλοί οδηγοί έρχονται με ταχύτητα. Ο ηλικιωμένος άντρας που ερχόταν από το δρόμο που δεν είχε προτεραιότητα, προς έκρουση έγινε η σύγκρουση των δύο οχημάτων και πετά και έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου και έπεσε ακριβώς το παγκάκι πίσω. Μπορεί να καθόταν ο καθένας, έτυχε κακώς βέβαια. Έτυχε όσον αφορά την 30χρονη μητέρα και το 8 μηνών βρέφος. Ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα, μπορούσαν να χτυπήσουν στο κεφάλι, δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Και κακώς δεν υπάρχουν απόσταση σε όλο, το αναφέραμε και χθες, σε όλα τα δημοτικά σχολεία, σχολικός τροχονόμος. Υπάρχουν σε μερικά, καλό είναι να υπάρχουν σε όλα. Και ώρα βέβαια κίνησης όπου σχολάνε τα παιδιά, ειδικά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, έρχονται οι μητέρες να πάρουν τα παιδιά τους. Αυτό χθες έγινε το ατύχημα λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Λίγο πριν τη μία δηλαδή, νωρίς το μεσημέρι. Πάντως, Κώστα, έτσι όπως μας το είπες και εσύ τώρα και μας περιγράφεις το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι ο οδηγός ήρθε με ηλικιώδη ταχύτητα, έτσι όπως πηγαίνουν και το αμάξι ακριβώς από πίσω σου, με αποτέλεσμα... Βλέπεις εδώ τώρα... Διασταύρωση που υπάρχει εδώ, ναι. Ειδικά ο δρόμος που έχει προτεραιότητα, πρέπει μέσα στην πόλη, Απόστολε, κυκλοφορείς με 50. Έτσι. Τουλάχιστον έτρεχε με 70-80. Έτρεχε με 70-80, έχασε τον έλεγχο. Ακόμα του και προτεραιότητα. Ναι. Ακόμα και προτεραιότητα να έχεις, πρέπει να ελέγξουν και οι ίδιοι. Διασταύρωση. Ακόμα και το στόχο που υπάρχει από τη μία και ο άλλος που έχει προτεραιότητα. Μπράβο. Και πάλι για να το κάνουμε παραστατικά, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έτρεχε πάνω από το όριο ταχύτητας, σίγουρα 70-80 όπως μας είπες, έχασε τον έλεγχο. Προσέκρουσε πάνω στο παγκάκι και παρέσυρε. Βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία υπάρχει ένας πυροσβεστικός κρουνός δίπλα στο καρότσι, έτσι. Ακριβώς. Έσπασε ακριβώς. Και αυτό τον κρουνό. Ακριβώς τον έσπασε. Ναι. Έχουν και τρίγωνο εδώ, το πήρε μαζί του ακριβώς. Έχουν βάλει βέβαια τρίγωνο εδώ, δεν φαίνεται τώρα. Και ακριβώς μετά κατέληξε το αυτοκίνητο στο παγκάκι. Εκεί όπου τραμάσει τη 30χρονη μητέρα και το 8 μηνών βρέφος. Μάλιστα. Το θετικό της όλης της ιστορίας που μας είπες και στην αρχή είναι ότι τελικά χειρουργήθηκε με επιτυχία το βρεφάκι στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαν όλα καλά δηλαδή. Δεν είχαμε δηλαδή κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμό παρά μόνο κάποια κατάγματα, έτσι. Ακριβώς και στα δύο πόδια όμως κατάγματα. Απόστολε, οπότε μόνο το ψυχολογικό σοκ φτάνει. Εννοείται, να το ξεπεράσω. Εννοείται. Απίστευτο. Τώρα δεν ξέρω, εκεί είπες υπάρχει σήμανση, υπάρχουν τα πάντα, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και ασύνειδητοι οδηγοί. Υπάρχει, να συμπληρώσω, υπάρχει το stop που δεν έχει προτεραιότητα ο οδηγός από το κάθε δρόμο που έχετε από την περιφέρεια. Υπάρχει και πινακίδα με 30 χιλιόμετρα, δηλαδή όσον αφορά έξω από σχολείο, με 30 χιλιόμετρα. Το μόνο που δεν υπάρχει τώρα, είναι αυτό που είπες, ο σχολικός τροχονόμος που θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά και από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δύο και δεν τηρούνται, Κώστα, εντάξει, τι να πούμε. Τώρα δυστυχώς οι ασυνείδητοι οδηγοί είναι πάρα πολλοί και είναι ανάμεσά μας, οπότε πρέπει να προσέξουμε. Τώρα η γυναίκα με το μωράκι της μπορούσε να τύχει Απόστολ, ναι, ακριβώς. Μπορούσε να τύχει στο καθένα μας. Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί να καθόταν δύο άτομα παρέα, να πίνανε καφέ, τι να πω, και να έρθει πάνω το αυτοκίνητό τους. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Έτσι, απίστευτο. Ένα μάξι να κατά πάνω τους. Απίστευτο. Λοιπόν, πραγματικά απίστευτη ιστορία. Ευτυχώς έχουμε θετική έκβαση. Το κρατούμε αυτό. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι δυσάρεστο.
και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε όμως και το γεγονός ότι και οι οδηγοί από την πλευρά τους θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί όταν έχουν το τιμόνι στα χέρια τους, να μην μιλάνε στα κινητά, να μην στέλνουν μηνύματα, να μην καπνίζουν, να μην κάνουν το οτιδήποτε, να έχουν το μυαλό τους προσιλωμένο στην οδήγηση, διότι είδατε τώρα τι μπορούσε να γίνει, και φυσικά να μην τρέχουν έτσι όπως ο συγκεκριμένος τώρα, βάσει και των όσων μας είπες μέχρι στιγμής.